Με εξαιρετικό ενδιαφέρον διαβάσαμε και δημοσιεύσαμε και εμείς στο Λευκάδα Today την ερώτηση που έκανε εκ μέρους αριστερής κίνηση Ιωνίου ο Τάσος Αλβάνος όσον αφορά το ΟΤΕΗ Ιωνίων Ίσων. Και έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε με τον ίδιο, αφού τον υποδεχτούμε εδώ και του πούμε καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Αλβάνε, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόκληση, κύριε Κουνιάκη. Χαίρομαι που σας ακούω και τα λέμε έστω και μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι δική μου αμέλεια, να πω την αλήθεια, αλλά ξέρετε κάτι, θέλω να το πω και δημόσια. Είναι πολλές φορές, επειδή είμαστε ένας νέος σταθμός, είμαστε περίπου 2 χρόνια, δεν έχουμε ακόμα συνεννοηθεί με όλους εσάς να λαμβάνουμε και τα δελτία τύπου που μέσα από τις δικές σας ερωτήσεις είναι και αφορμή να στέλνουμε το μήνυμα στην κοινωνία, κύριε Αλβάνε. Αλλά αυτό θα... Εύχομαι να μακροημερεύσετε σας σταθμός και να μακροημερεύσουμε κι εμείς και να έχουμε την τύχη να συνομιλούμε μαζί σας. Μακάρι, αλλά δεν καταλήξει η διαπραγμάτευση, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα τα... Εμείς είμαστε εκτός διαπραγμάτευσης, δεν έχουμε δημιουργική ασάφεια στα όσα λέμε. Σωστό, σωστό αυτό. Θα ήθελα λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχουμε, νομίζω, το θέμα του ΤΕΗ Ιωνίων Ίσων, ιδιαίτερα και στην Λευκάδα, όπου είναι ένα παραγωγικό τμήμα, και αυτό το λέω γιατί έχουμε φιλοξενήσει δράσεις γενικότερα και με αφορμή και τα προγράμματα τα οποία δημιουργούνται. Στην ερώτησή σας εκφράζεται κάποια ανησυχία. Υπογραμμίζεται απουσία μόνιμου διδακτικού προσωπικού, υλικοτεχνική υποδομή. Είστε απαισιόδοξος όσον αφορά το ΤΕΗ Ιωνίων Ίσων γενικότερα, κύριε Αλβάνε? Κοιτάξτε, καλό θα είναι να μην μιλάμε, κύριε Κουνιάκη, με όρους ψυχολογικούς, αισιοδοξία ή απαισιοδοξία. Σωστό. Τα πάντα είναι ζήτημα πολιτικά. Είναι ζήτημα πολιτικό. Επομένως, ως πολιτικό ζήτημα, πρέπει τα περιφερειακά ιδρύματα, τα πνευματικά περιφερειακά ιδρύματα, είτε αυτά είναι ΤΕΗ είτε είναι πανεπιστήμια, να αντιμετωπίζονται ουσιαστικά με ένα πνεύμα λογικής αποκέντρωσης, με τις παροχές εκείνες οι οποίες θα τα καταξιώνουν στην τοπική κοινωνία, όχι ως χώρους υποδοχής των φοιτητών που αντιμετωπίζονται ως τουριστικό προϊόν, δηλαδή άντε να ανοίξουμε ένα σουβλατζίδικο παραπάνω και άντε να νοικιάσουμε και 10 σπίτια παραπέρα, αλλημονόμαστε αν υπάρχει αυτή η λογική στον 21ο αιώνα, αλλά με ουσιαστικό παιδευτικό περιεχόμενο και ουσιαστική σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Για να μπορέσουν όμως να γίνουν όλα αυτά, χρειάζονται οι προϋποθέσεις που λέμε στην ερώτησή μας και η αγωνία την οποία εκφράζουμε, η οποία είναι και αγωνία δική σας και του καθενός που μας ακούει αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρεται για την παιδεία σε αυτόν τον τόπο, σχετικά με τα προβλήματα τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και με το, αν θέλετε, την επιβράδυνση, την καθυστέρηση του ΕΣΠΑ 13, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί χρηματοδοτικά προβλήματα στη λειτουργία των ΤΕΗ. Και αυτά είναι ερωτήσεις που τις καταθέτουμε προκειμένου να πάρουμε μια απάντηση η οποία, εάν μη τι άλλο, να ανοίξει μια αισιόδοξη πολιτική προοπτική. Μάλιστα. Να διευκρινίσω κάποια πράγματα που μπορεί να μην γνωρίζω και θα με βοηθήσει η γνώση σας πάνω σε αυτό. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ του 13-20, αυτή η καθυστέρηση οφείλεται και με πρωτοβουλία στο μέλλον των κινήσεων της κυβέρνησης ή γενικότερα υπάρχει λόγω της πολιτικής διαπραγμάτευσης μια δυστοκία πάνω σε αυτό το θέμα? Όχι. Η καθυστέρηση στο ΕΣΠΑ δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την τωρινή πολιτική της κυβέρνησης, έστω και αν η πολιτική της κυβέρνησης μπορεί να βρίσκει κάποιους αντίθετους ή να δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά σχετικά με τον πολιτικό σχεδιασμό τον οποίον έχει. Έρχεται από πολύ παλαιότερα και έχει να κάνει με μια ατολμία η οποία υπήρχε, με την μη επίσπευσή του σε πάρα πολλά πράγματα, καθώς επίσης και με μια αμηχανία που κατά την άποψή μας υπάρχει όσον αφορά το θέμα της λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της περιφέρειας. Γιατί και στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζονται προβλήματα πάρα πολλά και πρόσφατα το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνίας αντιμετώπισε το θέμα του δευτέρου εξαμήνου, όπου δεν μπορούν, αν και είναι υποχρεωτικό, τα παιδιά να πάνε στο εξωτερικό με μια τροποποίηση του νόμου που έγινε δυνητικό το 2014. Αντιλαμβάνεστε ότι χάνουν το εξάμεινο και δημιουργείται πρόβλημα για την επάρκειά τους και την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους προοπτική. Αντίστοιχα και εδώ βλέπουμε μια διστακτικότητα. Ίσως αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί. Αυτή την διστακτικότητα θέλουμε και εμείς να μάθουμε, να δούμε πού οφείλεται, ποιες είναι οι εξηγήσεις εκείνες οι οποίες, ας πούμε, μην ξεχνάτε ότι οι περικοπές χρηματοδότησης στα ΤΕΗ είναι γύρω στο 70%, έτσι. Ναι, ναι. Και έχουμε σαν δεδομένα αφενός με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα περιφερειακά εκπαιδευτικά και μια δημιουργία εξ αυτού του λόγου μιας δυσανάλογης αντιστοιχίας φοιτητών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Αυτή η υποχρηματοδότηση λοιπόν, αυτές οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δούμε πώς η περιφέρεια ως όργανο, ανώτατο όργανο του πολιτικού σχεδιασμού των νησιών μας, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να προωθήσει, μπορεί εν πάση περιπτώσει να
αντιστρέψει μια κατάσταση που υπάρχει για να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις που πολιτικά θα είναι τελείως ασύμφορες για την ίδια την δημοκρατική και την πνευματική λειτουργία μιας κοινωνίας. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κάτι διαφορετικό. Υπάρχει κίνδυνος συρρήκνωσης των τμήματων του ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων. Δηλαδή, και θέλω τη βοήθειά σας πάνω σε αυτό, γνωρίζω ότι θα υπάρχει μια αξιολόγηση, ότι τα τμήματα θα αξιολογούνται και ανάλογα με κάποιες προδιαγραφές, κάποια στιγμή και ανάλογα με το πώς φοιτητές υποθέτω έχουν, το διδακτικό προσωπικό θα αποφανθεί μελλοντικά το κλείσιμο κάποιου τμήματος. Και να σας πω την αλήθεια, έχει γερθεί μια ανησυχία όσον αφορά το τμήμα εδώ στη Λευκάδα, διότι υπάρχει και ένα θέμα με το κτίριό του και γενικότερα μια εμπλοκή όσον αφορά ένα κτίριο το οποίο θέλει να παραχωρήσει ο Δήμος, το οποίο βρίσκεται σε μια αμφισβητούμενη περιοχή. Από την άλλη, υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο έχει δωρηθεί στο ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων. Όμως θα πρέπει να τρέξουμε τις διαδικασίες για να γερθεί νέο κτίριο. Πιστεύετε ότι η πολιτική της κυβέρνησης μπορεί να κυμανθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δηλαδή να συρρυκνωθούν κάποια τμήματα και αυτό να έχει απώλεια και στο ΤΕΙΟΝ Ιωνίσων? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Μια κυβέρνηση, αν θέλει να είναι προσγειωμένη σε μια επιστημονική πραγματικότητα παγκόσμιας δυναμικής, διότι πλέον έτσι κινούνται τα κράτη και έτσι κινούνται οι επιστήμες, δεν είναι αυτιστικά ζητήματα που αφορούν απλώς και μόνο μια εθνοκεντρική ή μια εθνολαϊκή αντίληψη, θα πρέπει να καθορίσει πού εντάσσει και σε ποιο επίπεδο εντάσσει κάποιες επιστήμες αιχμής. Συνεπώς, ανάλογα με τις επιστήμες αιχμής με τις οποίες μπαίνεις στην παγκόσμια αγορά και στο παγκόσμιο επιστημονικό προϊόν, θα πρέπει να προσαρμόσεις και την δυναμική των τμήματων σου. Θα πρέπει να δουλέψεις τα τμήματα αυτά τα οποία υπάρχουν και νομίζω ότι τα τμήματα που υπάρχουν στα Ιόνια νησιά είναι εξαιρετικά. Βεβαίως. Και πιστεύω ότι μπορούν και την καινοτομία και την εξωστρέφεια σε επενδυτικό και σε επιστημονικό επίπεδο να τη διασφαλίσουν, θα πρέπει να ενισχυθούν. Επομένως, η οποιαδήποτε πολιτική της οποιασδήποτε κυβέρνησης, πολλό δε μάλλον μιας κυβέρνησης που λέει κατά την γνώμη της ότι είναι για πρώτη φορά αριστερά, θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα λάβει υπόψη. Επομένως, με επιστήμες αιχμής, με ξεκάθαρο κόσμο και με ξεκάθαρο στόχο και με ενίσχυση όλων εκείνων των όρων που συνθέτουν ένα επιστημονικό προϊόν αποδοτικό και το κάνουν βιώσιμο και λειτουργικό για την κοινωνία, δηλαδή να μην πηγαίνουν τσάμπα οι σπουδές των παιδιών απλώς να μπαίνουν σε ένα ΤΕΙ για να περνάνε δύο χρόνια τη χαβαλέδικη ζωή και μετά να εξασφαλίζουν κάρτα ανεργίας. Μια κυβέρνηση οφείλει αυτά τα πράγματα να τα διασφαλίζει. Επομένως, αδιασφαλίζοντας τη σχέση παραγωγής και γνώσης, την αμφίδρομη αυτή σχέση η οποία υπάρχει, και καθιστώντας πλέον σαφές τι εννοείς όταν μιλάς για επιστήμες αιχμής που χρειάζονται για να μπεις στην διεθνή πλέον σκακέρα της γνώσης για να μπορέσεις να διεκδικήσεις το μερίδιό σου, αισιοδοξώ ότι τα προβλήματα των ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων και του Πανεπιστημίου, του Ιόνιου Πανεπιστημίου, αν είναι ενταγμένα σε αυτή την προοπτική και του κάθε περιφερειακού, θα λυθούν. Αλλά αυτό θέλει σχεδιασμό. Θέλει σχεδιασμό και αυτό το οποίο λέτε, κύριε Σαρβάνο. Έχει ιδεολειψίε όμως, κύριε Κουνιάκη. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ακούγεται ιδανικό και πρέπει να πω ότι όταν είχε γίνει με την προηγούμενη κυβέρνηση το σχέδιο Αθηνά, όπου τότε είχαμε ανησυχήσει διότι μπορεί να υπήρχε η συγχώνευση, δεν ξέρω και κατά πόσον το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει μεριμνήσει κάτω από αυτά τα στάνταρτ τα οποία είπατε, ποιος θα είναι ο ρόλος του ΤΕΙ, τι φοιτητές θα παράξει και τι πολίτες μετά, ή μόνο να έχουμε ένα ΤΕΙ για να γεμίζουν οι καφετέριές μας και να νοικιάζουμε τα δωμάτια μας. Γιατί υπάρχει και αυτή η λογική, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι η λογική. Είναι μια λογική η οποία δυστυχώς όταν χωρίς σχεδιασμό χρόνια τώρα αναπτύσσονται πνευματικά ιδρύματα εντός ή εκτός εισαγωγικών, όταν η λογική του πανεπιστημίου αντιμετωπίζεται από κάποιους σαν μια λογική που θα βελτιώσει το εισόδημα κάποιων που υπάρχουν στην περιφέρεια χωρίς να μας ενδιαφέρει το αύριο της παιδείας που είναι και το ουσιαστικό. Δηλαδή αν μια παιδεία παράγει άνεργους δεν είναι παιδεία. Αν μια παιδεία όμως παράγει με έναν οικονομικό σχεδιασμό και βρίσκεται σε μια αντιστοιχία και σε μια σύνδεση με το προϊόν παραγωγής, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά να ποιος είναι ο ρόλος ενός σύγχρονου κράτους και ποια είναι η δυνατότητα με την οποία μπορείς να δώσεις μια όθηση και στην εκπαίδευση αλλά πολύ περισσότερο στην παραγωγική σου διαδικασία. Αυτά όλα χρειάζονται. Αυτά όλα απαιτούν σχεδιασμό και δεν απαιτούν αρπακόλα. Με το αρπακόλα, κύριε Κουνιάκη, δεν κάνει κανένας τίποτα. Με το αρπακόλα το μόνο πράγμα που κάνεις, εξυπηρετείς βραχυπρόθεσμα συμφέροντα, νομίζεις ότι έχεις ενώ δεν έχεις. Και ισχύει αυτό το οποίο υπήρχε στο μεγάλο μας τσίρκο, μια εξαιρετική παράσταση επί Χούντας, η οποία βεβαίως το remake της έγινε πριν από 3 χρόνια από το Κρατικό Θέατρο Βορείας Ελλάδος, να νομίζουν ότι έχουν ενώ στην ουσία να μην έχουν. Ναι. Αυτό πρέπει να πάψει να υπάρχει.
Σωστό αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρξει. Πάντως, εγώ πάντως θα εκφράσω μια ανησυχία όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις που παίζουν ρόλο στη θετική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και εδώ το τμήμα στην Λευκάδα έχει ένα πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, νομίζω, και η Δημοτική Αρχή. Είναι ένα θέμα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να μπει κάτω από αυτή τη βάση των προοπτικών που αναφέρατε τόσο εύστοχα και εύγλωτα. Και νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή στην Λευκάδα έχει αυτή την ευαισθησία και θεωρώ ότι στο τέλος θα καταφέρει πραγματικά να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Κουνιάκη, εμένα τώρα γενικώς, και επιτρέψτε μου την έκφραση, με διαολίζει όταν επιχειρεί μια δημοτική αρχή, μια περιφερειακή αρχή, οποιαδήποτε εν πάση περιπτώσει αρχή της αυτοδιοίκησης, να κάνει κάτι και ξαφνικά, βρε παιδί μου, όλος παραδόξος, ανακύπτουν νομικά ζητήματα. Εμφανίζονται κληρονόμοι από το πουθενά. Εμφανίζονται άνθρωποι από τον αλεξιπτωτιστές, από τον ουρανό, οι οποίοι διεκδικούν την έκταση. Υπάρχουν χωροταξικά ζητήματα, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Δηλαδή, εμπόδιο στο εμπόδιο, όταν βλέπουμε να περνάνε με fast track, όχι σήμερα, αλλά παλαιότερα, άλλες επενδύσεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά επενδύσεις ήταν, αλλά ήταν αρπαχτές. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους και πρέπει να αφυπνίσει μια κοινωνία. Αν η κοινωνία η ίδια, κύριε Κουνιάκη, της Λευκάδας, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονίας, δεν καταλάβει ότι η παιδεία είναι το μοναδικό όπλο με το οποίο μπορεί να χτυπήσει φασισμούς, μπορεί να χτυπήσει απολυταρχικά καθεστώτα, μπορεί να χτυπήσει αντιδημοκρατικές διαδικασίες, μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό πλούτο αυτή τη χώρα. Αν δεν το καταλάβουν και παραμένουν ουδέτεροι, αμέτωχοι, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαστε άξιοι της μοίρας. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτές οι νομικές διαφορές της κτηματικής, του κράτους γενικότερα, με αγνώστου ιδιοκτήτη, ιδιοκτησίας, είναι θέματα είναι, τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν με πολιτική βούληση, βεβαίως, θεωρείτε. Βεβαίως. Τα πάντα μπορούν να ξεπεραστούν. Τα νομικά ζητήματα, αν δεν αντιμετωπίζονται με δικαιοπολιτική αντίληψη και αντιμετωπίζονται απλώς και μόνο με μια στατική νομικήστική θέση, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά βραχυκυκλώνουν τις καταστάσεις. Χρειάζεται τόλμη. Τόλμη και τόλμη. Αυτές οι τρεις προϋποθέσεις. Και νομίζω ότι θα πάει καλά. Μάλιστα. Θα ήθελα ένα γενικότερο σχόλιο, κύριε Σαλβάνο, σχετικά με την προοπτική της περιφέρειας Ιωνίσων και κάτω από τα συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα. Γνωρίζετε ότι γίνεται ένας ξεσηκωμός όσον αφορά τα αποθεματικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που συζητείτε στο Κοινοβούλιο. Από την άλλη, αναρωτιέμαι εύλογα και ένας πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τι προοπτική μπορεί να περιμένει κάποιος εκτός από το να γίνονται τα πάγια στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή και να βουλώνουμε τις τρύπες όταν μερικές φορές το δικό δίκτυο είναι σαν υπόφορη κατάσταση. Τι άλλο να περιμένουμε από την περιφέρεια? Από την περιφέρεια οφείλουμε να περιμένουμε πρώτον να αλλάξει το πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία της. Ο Καλλικράτης δίνει κάποιες γνωμοδοτικές περισσότερο θέσεις όσον αφορά τη λειτουργία της περιφέρειας, όπου πρέπει σαφέστατα το νομοθετικό πλαίσιο μετά την εμπειρία των 5 χρόνων, των 3,5 χρόνων που περάσανε, συν τη διαμορφούμενη πραγματικότητα, να αλλάξει. Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει υποσχεθεί ότι θα φέρει κάποιο σχέδιο νόμου που θα αφορά την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και προφανώς και τις αρμοδιότητες, περικόπτοντας βεβαίως και τις αρμοδιότητες της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία είναι, αν θέλετε, και μια φιλιά στο λαιμό της λειτουργίας της περιφέρειας και των Δήμων. Διότι πολλές φορές υπάρχουν αποφάσεις σκοπιμότητας και σωστό, όχι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την νομιμότητα. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει. Για να μπορέσουν όμως να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει και η περιφέρεια να δείξει ότι δεν είναι ούτε φοβική, ούτε ευρωφοβική κυρίως, και πολύ περισσότερο ιδεολειπτική. Αυτό είναι κάτι που καταχτιέται με την καθημερινότητα και με την συνεργασία των παρατάξεων οι οποίες υπάρχουν εκεί, με στόχο ένα κοινό πολιτικό σχεδιασμό που πρέπει να κάνουμε για τα νησιά μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα της συγκοινωνίας δεν είναι κάτι που το κερδίζουν οι δεξιοί σε βάρος των αριστερών ή οι αριστεροί σε βάρος των δεξιών. Ευλάπτει τους πάντες. Το ίδιο και το πρόβλημα του τουρισμού, το ίδιο και το πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Εκεί πέρα λοιπόν γίνονται βήματα. Θέλω να πιστεύω ότι τα βήματα σιγά σιγά θα γίνουν καλπασμός, ούτως ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και πολύ περισσότερο, ας προωθηθούν κάποια στιγμή, σας είπα προηγουμένως για το θέμα του ΕΣΠΑ, ας δούμε πώς μπορεί αυτό το ταλέπορο ΕΣΠΑ να μπορέσει να προχωρήσει, έτσι ώστε να αρχίσουν να δρομολογούνται εξελίξεις σε ζητήματα υποδομών. Αυτά όλα αφορούν τους πάντες μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν βουλιάξουμε, θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Αν δεν βουλιάξουμε και πάμε μπροστά, θα πάμε μπροστά όλοι μαζί. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε πτανήσιοι
και μετά είμαστε αριστεροί, δεξί ή κεντρώοι. Σωστό αυτό που λέτε. Ακούγεται ιδανικό βεβαίως, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν αυτή η πρακτική. Και από την άλλη... Ο Πλάτωνας ήταν η αδυναμία μου από μαθητής, τι να κάνω. Φαίνεται αυτό. Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σελβάνο. Το ΕΣΠ είναι το κλειδί, όπως όλα λέμε. Από την άλλη, κατά καιρούς, έχουμε ακούσει για μελέτες που δεν έχουν οριμάσει, για το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δεν το έχει και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων στον επιθυμητό βαθμό. Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε και να απορροφήσουμε, καθώς όλη η ανάπτυξη πλέον είναι μέσα από το ΕΣΠΑ, αντιλαμβάνομαι, και από το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θα μπορέσουμε, έχουμε τις δυνατότητες να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους για να δημιουργηθούν έργα υποδομής κατά από αυτό την οικονομική δυσκολία και στενοπό που βιώνουμε. Θεωρώ ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά μπορεί να είναι και διάφορα άλλα. Μπορεί να ψάξουμε να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Να μην μείνουμε δηλαδή μόνο σε ό,τι έχουμε μπροστά μας, και θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό που επισημαίνετε, και είναι κοινός τόπος για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Θέλει τόλμη, σας είπα προηγουμένως, και θέλει να έχουμε ανοιχτά μυαλά, τα οποία λειτουργούν όπως και τα λεξίδωτα μόνο όταν είναι ανοιχτά, έτσι δεν είναι? Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και αν δεν ψάχνουμε να βρούμε ένα βηματισμό πιο γοργό, αντιλαμβάνεστε ότι θα μείνουμε στατικοί. Θέλω να πιστεύω ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, και ίσως η λέξη δύσκολη να είναι πολύ επίοικης ως προς την περιγραφή της οικονομικής συγκυρίας, θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν αποφασιστικά βήματα. Αρκεί να το τολμήσουμε. Σχεδιασμό θέλει, και ξέρετε, δεν θέλει να δηλιάζεις μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Καμιά φορά θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο έτσι, λιγότερο ιδεολειπτικοί και περισσότερο ερευνητικοί στο τι ζητάμε και στο τι μπορούμε να προωθήσουμε. Θεωρώ ότι όλα μπορούν να γίνουν. Αν μένουμε απλώς και μόνο στις καταγγελίες ημέν των δε και στη λογική της πολιτικής της αποκάλυψης που ανάγεται στην ιδεολογία της πολιτικής του 1930, τότε με συγχωρείτε, δεν πάμε καθόλου πουθενά. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή να επισημαίνουμε τα προβλήματα, πρέπει να προωθούμε και τις λύσεις τους. Η επισήμανση των προβλημάτων, τι είναι τώρα, να έρθω εγώ να σας πω τώρα εσάς, κύριε Κουνιάκη, ας πούμε, ξέρω εγώ αν πεινάτε ή δεν πεινάτε, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το να σας πω ότι πεινάνε κακό πράγμα, πάλι το ξέρετε καλύτερα από μένα, το ξέρω και εγώ. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι τι κάνουμε για να πάψει να υπάρχει η πείνα. Το ανάφερα έτσι ενδεικτικώς. Βεβαίως. Απλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι πολλές φορές και η Περιφερειακή Αρχή και ο κ. Γαλιατσάτος στην προεκλογικό του αγώνα είχε χρησιμοποιήσει χαρακτηριστικά και επιχειρήματα από την κεντρική πολιτική σκηνή και τη μνημονιακή στροφή της κυβέρνησης για να αιτιολογήσει τη στροφή. Και ξέρετε, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, είσαι και πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να επισημαίνουμε και να κάνουμε κριτική. Είναι πολύ εύκολο τώρα και εγώ αυτή τη στιγμή δημοσιογραφικά από ένα βήμα εδώ να μπορούμε να το πω απλά να λαϊκίζουμε. Η ουσία είναι αυτή που λέτε όμως, ότι θα πρέπει όλοι μαζί, και εδώ χρειάζεται μια πολιτική κουλτούρα που νομίζω ότι. Ένα εθνικό σχέδιο. Δεν υπάρχει αυτό το εθνικό σχέδιο. Δεν υπάρχει. Οφείλουμε να το διαμορφώσουμε. Αν λέμε ότι δεν υπάρχει, βεβαίως δεν υπάρχει. Δεν είναι. Αλλά όποιο τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Και υπάρχουν και δύο αρχές, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τον κύριο Γαλιατσάτο, αφορούν και εμένα, αφορούν και εσάς, αφορούν τον καθέναν, έτσι, τον οποίο τον εκτιμώ εξάλλου, θεωρώ ότι είναι θετική η παρουσία του. Νομίζω λοιπόν ότι δύο κανόνες είναι που χαρακτηρίζουν την πολιτική ζωή της Ελλάδας. Και αυτό πρέπει σιγά σιγά να το αποβάλουν οι πολιτικές δυνάμεις, διαφορετικά το πολιτικό μας κοινικό θα γίνει αναξιοπρεπέστατο και θα πέσει πιο πολύ στα τάρταρα. Το ένα είναι ότι πρέπει να πάψουμε να δίνουμε την αίσθηση ότι όταν ξεκινήσαμε να πάμε για κάπου δεν ξέραμε πού πηγαίναμε και όταν φτάσαμε δεν καταλάβαμε πού βρεθήκαμε. Έτσι, και αρχίζουμε να αναμασούμε πράγματα ή να αναπαράγουμε αντιλήψεις τις οποίες καταδικάζαμε ως αντιπολίτευση και τις υιοθετούμε πλέον ως κυβέρνηση, ενώ τα λέγαμε αλλιώς πρώτα. Και το άλλο είναι ότι θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι τα λόγια που λέμε σήμερα πρέπει να φροντίζουμε να είναι γλυκά, διότι μπορεί να υποχρεωθούμε αύριο μεθαύριο να τα φάμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πολιτικού λόγου στην Ελλάδα, ιδίως το δεύτερο, όπου το έχουμε ζήσει αυτό από το, όχι από το 1974, αλλά από την εποχή του Τρικούπη και του Δηληγιάννη. Για να θυμηθείτε με ποιο τρόπο ανέβηκε ο Δηληγιάννης στην εξουσία του, θα κάνουμε και λίγη ιστορία. Όχι, είναι κάντε το. Όχι, δεν ενδιαφέρει, γιατί πολλοί από εμάς μπορεί να μην γνωρίζουμε όλα αυτά. Ναι, ανέβηκε απάνω, χτυπώντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Τρικούπη, έτσι, και ουσιαστικά οδήγησε στη χρεοκοπία αυτός με τις κινήσεις του.
Το 1922 υπόθηκαν ότι θα σταματήσει ο πόλεμος. Τελικά ο βασιλεύς μαζί με όλους εκείνους εκεί τους τύπους όπου διαδέχτηκαν την κατά τον Βενιζέλο οδηγήσαν στη μικρασιατική καταστροφή. Έναν ήδη καθυμαγμένο στρατό και μια καθυμαγμένη χώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ιστορία γράφεται ως φάρσα όταν επαναλαμβάνεται. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, να παίρνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και κυρίως να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Διότι ο κόσμος θέλει να μάθει κάποια πράγματα. Π.χ. ας πούμε μεταφέρει στα αποθεματικά. Πριν πας στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία την αποδοκίμαζες ως κυβέρνηση μέχρι τώρα, όταν ήσουν στην αντιπολίτευση, θα έπρεπε να συγκληθεί η ολομέλεια των ΕΜΠΕ, το όργανο των της περιφέρειας, των περιφερειών, ή η ΚΕΤΚΕ, ανάλογα, δεν το συζητάμε από κοινό κτλ. Και να καθίσει είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο αρμόδιος υπουργός και να εξηγήσει, ρε παιδιά, εδώ συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Για, αφού συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό, τότε πρέπει να κάνουμε ετούτο. Όχι να πάμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να κάνουμε κάτι που ουσιαστικά τους ήδη προβληματικούς δήμους και τις προβληματικές περιφέρειες ενδεχομένως να τις οδηγήσει σε απόγνωση και το χειρότερο να δημιουργεί μια εντύπωση σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας η οποία είναι αρνητική. Είναι τελείως αρνητική. Ο χειρισμός ότι είναι έκτακτη ανάγκη είναι. Κοιτάξτε, η έκτακτη ανάγκη με τρομάζει πολύ περισσότερο. Κοιτάξτε, με την έννοια της έκτακτης ανάγκης καλύπτεται οτιδήποτε έχει περάσει από τις επί 30 μήνες κυβερνήσεως της προηγούμενης οι 23 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και οι δύο οι οποίες ήδη έχουν περάσει μέσα σε ένα τρίμηνο από την παρούσα κυβέρνηση. Η έκτακτη ανάγκη πάντοτε, ξέρετε, όταν δίνεις την αίσθηση ότι ενώ έλεγες ότι υπάρχουν λεφτά για μισθούς και για συντάξεις, όταν δίνεις την αίσθηση ότι είναι έκτακτη ανάγκη πλέον η μισθοδοσία, το μόνο πράγμα που κάνεις είναι να σπέρνεις πανικό, διότι μπάζεις μια νέα έννοια και μια νέα αντίληψη στην κοινωνία, την έννοια του εσωτερικού δανεισμού. Ο εσωτερικός δανεισμός μπορεί αύριο μεθαύριο να προχωρήσει στις καταθέσεις, μπορεί να προχωρήσει οπουδήποτε αλλού. Αυτό δεν δημιουργεί καλή εικόνα στην πραγματική οικονομία. Επομένως, αυτά όλα έπρεπε να υπήρχαν ως σχέδιο από πριν. Μην πας δηλαδή τώρα να λες ότι το Μάη εγώ δεν θα έχω. Λες πριν από 5 ώρες ότι μου λείπουν 400 εκατομμύρια και τα βρίσκεις μετά από 5. Δεν γίνεται έτσι. Και να σας πω και κάτι. Εμείς ως Ταμείο Νομικών, είχαμε υποστεί αυτού του είδους τις μεταφορές των αποθεματικών 2 φορές. Τη μία επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη και την άλλη επί κυβερνήσεως Σιμίτη, νομίζω τη δεύτερη περίοδο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όπου ξαφνικά χάσαμε από τα αποθεματικά μας και τα οποία δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άρα τελικά τι σημαίνει βραχυχρόνιο διάστημα, τι σημαίνει έκτακτη ανάγκη, τι γίνεται. Αν παίζει κάποια πολιτική μπλόφα, την οποία ενδεχομένως δεν μπορώ να διαισθανθώ δια της οσφρήσεως, αυτό είναι κάτι που δεν θα ήθελα να το δω. Ειλικρινά δεν θα ήθελα να το δω, διότι φοβάμαι ότι οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι τρόπος πολιτικός αυτός. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει μια συνεννόηση, έπρεπε να αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια, έπρεπε να καταγραφούν τα πάντα με έκτακτες συνεδριάσεις, εγώ σας λέω, και τα περιφερειακά συμβούλια και να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και να δούμε, παιδιά, ναι, πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Και τα παίρνω για 10 μέρες ή τα παίρνω για 15 ή για 25 μέρες. Αλλά... Ναι. Ξέρετε, θα με δυσαρεστήσει πολύ αν στο τέλος αυτά που μου παίρνουν σήμερα μου τα δώσουν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Θα με δυσαρεστήσει πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι. Αυτομάτως πάμε στα νομίσματα του Γεωργίου Σταύρου. Είναι δηλαδή τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε, είναι τέλος πάντων. Και έχουμε κακό προηγούμενο με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου όταν κουρεύτηκαν. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τρέχουν, το διετές τρέχει με 25% αξία, τα άλλα δύο τρέχουν με 19% και με 8%. Όταν η Πορτογαλία έχει βγει πλέον στις αγορές, έχει πρόβλημα μεγάλο. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πραγματική σου οικονομία περνάει προβλήματα. Θέλει πολύ λογισμό και θέλει πολύ σκέψη. Δεν θέλει μπαρούφεση στον αέρα, ούτε πράγματα τα οποία απλώς και μόνο ικανοποιούν ένα ναρκισιστικό τρόπο σκέψης και οικονομικής παρέμβασης. Θεωρείτε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά περιγράφεται είναι στον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μία αμηχανία. Ναι. Έχει μία αμηχανία. Αυτή την αμηχανία οφείλει να τη λύσει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθώντας κάποια πράγματα που, εάν μη τι άλλο,
έχουν να κάνουν με την υπογραφή την οποία έβαλε στις 27, αν δεν κάνω λάθος, του Φλεβάρι, Φεβρουαρίου. Εκεί, ναι. Στις 20 Φεβρουαρίου. 20 από τη στιγμή που συνεχίζεται η Δανειακή Σύμβαση, κύριε Κουνιάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τώρα λέμε τώρα, μην βαφτίζουμε συνεχώς το κρέας για ψάρι, ας πούμε. Η ποινή του θανάτου είναι η ποινή του θανάτου. Τώρα, αν εσύ τη βαφτίσεις ότι δια της χειρός της πολιτείας αφαίρεσης της ζωής του κατηγορουμένου, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Έχουν υπογραφεί πράγματα που όπως έχουν αποκληθεί αποτελούν δημιουργική ασάφεια. Η έννοια της δημιουργικής ασάφειας σε καθιστά εσέναν που είσαι σε χειρότερη θέση, πιο έτσι ασυνεπή προς τα έξω και λιγότερο συνεπή προς τα... Δηλαδή το πρόβλημά σου δεν είναι να κερδίσεις τις εντυπώσεις μέσα σε μια χώρα στην οποία υπάρχουν τα συγκεκριμένα πολιτικά προβλήματα, αλλά στο διεθνή καταμερισμό πώς πας. Τι επενδύσεις κάνεις, τι μεταρρυθμίσεις κάνεις. Φυσικά δεν μιλάμε για περικοπές μισθών και συντάξεων. Φυσικά δεν μιλάμε για οριζόντιες, δεν μιλάμε για απολύσεις. Αλλά την ίδια στιγμή όμως που λες ότι έχεις ανθρωπιστική κρίση και δίνεις 200 εκατομμύρια, δίνεις και 500 εκατομμύρια σε συνέχεια της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης για να πάρεις για 5 αεροπλάνα της πλάκας, τα οποία δεν κάνονται για παλιοσίδερα. Δηλαδή επαναλαμβάνει το σκάνδαλο επί Πασόκ, το οποίο υπήρχε με τα περίφημα αεροπλάνα που πετάγανε για τις πυρκαγιές, τα πυροσβεστικά, τα οποία αυτά δεν ήταν τώρα, αυτά ήταν αεροπίστολα. Σωστό. Αεροπίστολα με φτερά ήταν τώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό, αν επιτρέπετε, κύριε Σαββάνο, γιατί ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την πολιτική, στο συγκεκριμένο, δηλαδή δίνει 500 εκατομμύρια για παράδειγμα, για να φτιάξει κάποια αεροπλάνα τα πυροσβεστικά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Κάντε με μάντι να σας κάνω σοφό. Έχετε δίκιο. Κάντε με μάντι να σας κάνω σοφό. Σας είπα προηγουμένως για αμηχανία. Ναι. Και η αμηχανία οφείλεται ενδεχομένως στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή, κυβερνάει ένα κόμμα της αριστεράς με ένα ίζημα πολιτικό το οποίο λέγεται ανεξάρτητοι Έλληνες. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργεί προβλήματα χημίας και προβλήματα λειτουργίας. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά δεν θα τα πληρώσει τελικά η χώρα. Μάλιστα. Έτσι, εγώ εμπελπιστώ στις δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ζωντανές δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν και κυρίως στη δυνατότητα που είχε πάντοτε ο αριστερός να σκέφτεται. Αλλά δεν αρκεί μόνο να σκέφτεσαι ιδεολειπτικά και με βάση το μικρό σου περίγυρο και με βάση τη δυναμική του 4%, ναι, αλλά με βάση τη δυναμική μιας κοινωνίας που σου έδωσε ένα ποσοστό το οποίο πρέπει κάθε στιγμή να διαβάζει για τις τόδες. Και ζητάει και λύσεις. Βέβαια, ζητάει λύσεις. Πλέον δεν μπορείς να λες ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση, είμαι κυβέρνηση και ήδη είμαι 3 μήνες. Ναι. Όλα αυτά γιατί τα κάνω. Τα κάνω, ξέρω εγώ, για να διασφαλίσω την αδυναμία μου, να διαπραγματευτώ ή έχω καταλάβει ότι είναι το λάθος μου και προσπαθώ να ξεφύγω για τις αψόγους στάσεως, για να επανέλθουμε πάλι σε μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Υπάρχει σχέδιο για δραχμή, υπάρχει σχέδιο, ξέρω εγώ, γιατί. Δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή υπάρχει μια ασάφεια, μάλιστα, η οποία δεν είναι καθόλου δημιουργική σε μια πολιτική που θέλω να πιστεύω ότι με το βηματισμό της η κυβέρνηση θα μπορέσει κάποια στιγμή, αλλά με βάση ένα εθνικό σχέδιο και με τη συνεργασία της αντιπολίτευσης που πρέπει κάποια στιγμή να τη δεχτεί. Και όχι να βάζει την αντιπολίτευση απέναντι στη λογική ότι αν δεν είσαι με το σχέδιο μου είσαι εχθρός του λαού, περίπου. Ναι, σοβαρά πράγματα αυτά. Σωστό. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια δημιουργική σύνθεση για το καλό της χώρας μας, στο πλαίσιο βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Κύριε Σαλβάνο, περνάει ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα και είναι πολύ ευχάριστη η συνομιλία μαζί μας. Και θέλω να υποσχεθώ ότι θα την επαναλαμβάνουμε όχι μόνο με την ιδιότητά σας ως Περιφερειακός Σύμβουλος στην Αριστερή Κίνηση Ιουνίου, αλλά γενικότερα ως ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος ασχολείστε με τα κοινά και γενικότερα αυτές οι ανησυχίες που εκφράζατε σήμερα και τοποθετήσει, νομίζω ότι τις αφουγκράζεται μεγάλη μερίδα κόσμου. Και εμείς χαιρόμαστε εδώ να τα συζητάμε όλα αυτά και να τα θέτουμε στην ημερήσια ατζέντα, γιατί θεωρώ ότι είμαστε όλοι και εμείς συνυπεύθυνοι. Γιατί και εμείς ψηφίσαμε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, περιμένουμε κάποια πράγματα. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, κύριε Κουνιάκη. Δεν τα φάγαμε. Αλίμονο και δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, παρόλο που το χρεωθήκαμε. Το ότι όλοι μαζί μπορεί να τα κάναμε, τα κάναμε. Ναι. Αλλά το ότι τα φάγαμε, όχι, δεν τα φάγαμε. Σωστό. Κάποιοι έφαγαν πάρα πολύ. Δηλαδή, συλλαμβάνει τον Μπόμπουλα, σκάει 1,8 και βγαίνει. Ρε φίλε, είχες 1,8 και δεν το δίνεις. Αυτό ακριβώς. Χωρίς πολύ δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Εκμεταλλευόμενος όμως τον νόμο ο οποίος το επιτρέπει, για παράδειγμα, να το κάνει αυτό. Καλά, καλά. Όχι, θέλω να σας πω το εξής. Θέλω να σας πω ότι αν πιάσουν εμένα ή εσάς ή οποιονδήποτε για 6.000, με συγχωρείτε, εγώ δεν τα έχω. Σωστά. Δεν τα έχω. Και το λέω εν τιμή. Λοιπόν, εδώ ξαφνικά σε πιάνουν, σκάσε 1,8. 1,8. Και φεύγεις. Δεν θα έπρεπε τώρα κάποια στιγμή. Να φύγεις. Ναι. Να φύγεις. Δεν σου λέω να μην φύγεις. Ναι. Τα όφιλες έδωσες, μπράβο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι
Οι νόμοι αυτοί με τις λογικές που δίνεις κάποια χρήματα και σου κόβεται το 60 ή το 70%, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν εξυπηρετούν τόσο πολύ αυτόν που χρωστάει, γιατί αυτός που χρωστάει θα εξακολουθήσει να χρωστάει με όποια ρύθμιση υπάρχει, διότι είναι πρόβλημα παραγωγικό πλέον. Είναι πρόβλημα αδιέξοδου της οικονομίας και της εργασίας που υπάρχει, που πρέπει να βρεθεί λύση. Αλλά ευνοεί κάποιους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κινούν χρήματα. Και τα κρατάνε. Καλά να είναι οι άνθρωποι, καλά να είναι οι άνθρωποι, να τα χαίρονται κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε να μην ισχύει αυτό που μου λέγε ένας φίλος, ότι βρε, Τάσο, αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα ως κυβέρνηση δεν είναι πρώτη φορά αριστερά. Αλλά τι είναι, Γιώργο μου, έλα, είναι πρώτη φορά ότι να είναι. Όχι, του λέω, μην το λες αυτό, είναι λίγο απόλυτο. Κάθισε να ας ελπίσουμε ότι στην εξέλιξη όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Θα μείνουμε εδώ, κύριε Σαλβανέ. Ευχαριστώ, την μεγάλη χαρά που σας φιλοξενήσαμε εδώ στον Πρίσμα 95,1. Και δική μου, κύριε Κουνιάκη. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Εσάς και στους ακροατές σας να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ.